Εδώ παρουσία μας σήμερα είναι αποκλειστικά για το πρόβλημα του γιουδακοκτονίας. Τεράστια η ζημιά σε όλη την Πελοπόννησο και θέλουμε απαντήσεις από την περιφέρεια για το θέμα του δάκου. Τι περιμένετε να ακούσετε και βέβαια τι θα καταγγείλετε ακριβώς, σε τι ευθύνεται το Περιφερειακό Συμβούλιο? Εμείς έχουμε αιτήματα τα οποία θα τα θέσουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου και θα περιμένουν να τοποθετηθούν οι παρατάξεις και να μας πούνε αυτοί τι γνώμη έχουν για αυτά που θα τους πούμε εμείς για το θέμα της δακοκτονίας. Κατηγορείτε για κάτι δηλαδή το Περιφερειακό Συμβούλιο ή την Περιφερειακή Αρχή ότι κάπου αδράνησε, κάτι δεν έκανε σωστά? Θεωρούμε ότι έχει την απόλυτη ευθύνη. Έχει η περιφέρεια. Στο πρόγραμμα της δακοκτονίας, για τη δακοκτονία, ναι. Γιατί για εσάς δεν προχώρησε όπως πρέπει το πρόγραμμα δακοκτονίας? Ήταν ελλειπής η δακοκτονία και δεν ξεκίνησε όπως θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει από την αρχή. Έχει γίνει από την αρχή λάθος χειρισμός. Ποιο είναι το μέγεθος της καταστροφής και τι ζητάτε, πείτε μας τα αιτήματά σας. Εμείς ζητάμε να αποζημιωθούν οι παραγωγοί. Ζητάμε να μην πληρώσουν την ελλειπή δακοκτονία οι παραγωγοί. Και θέλουμε και κρατικό φορέα να αναλάβει την υπόθεση του δάκου, της δακοκτονίας. Σε τι ποσοστό μιλάμε? Είναι τεράστιο, 50 και 60% σε πολλές περιοχές και μεγαλύτερο. Έχει έρθει σε γνώση σας αν όλη αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αν επέλεξε και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να μην γίνουν φέτος ψεκασμοί? Είμαι ο Δημήτρης Ογκολεπός, πρόεδρος του Αγροτεχνοτρόπου Συλλόγου Αρκαδίας και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων. Είπαμε, η περιφέρεια έχει μια μεγάλη ευθύνη προς την δακοκτονία. Το ζήτημα ποιο είναι? Την κυρία ευθύνη τη φέρει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το κράτος. Κοιτάξτε να δείτε. Μετά από την κρίση, αρκετά κονδύλια που δινόντουσαν για την δακοκτονία έχουν φύγει από τη μέση. Και να ξέρετε ότι η δακοκτονία είναι ανταποδοτικό τέλος που το πληρώνουμε εμείς οι ελαιοπαραγωγοί. Μας τα κρατάνε για να κάνουν την δακοκτονία. Εμείς τι ζητάμε? Ήρθαμε εδώ να πούμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να πάρει θέση, να μας αποζημιώσει, να βγάλει από το Ταμείο της Οικονομικής Υπηρεσίας 2-3 εκατομμύρια ευρώ, να αποζημιώσει και παραπέρα να μας ενισχύσει και το κράτος που έχει την κύρια ευθύνη στην κυβέρνηση σήμερα. Μετά από τη θεομηνία, τώρα έχετε και αυτό το κομμάτι για να προσεχθεί τα δεινά των αγροτών. Σε τι κατάσταση βρίσκεστε? Κοιτάξτε, σας είπα, οι πολιτικές που εφαρμόζονται τόσα χρόνια στον αγροτικό τομέα οδηγούν τους μικρούς και μεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους στο οποίο ξεκλείζουν. Χιλιάδες συνάδελφοι έχουν φύγει από την παραγωγή και βρίσκονται στον δρόμο της ανεργίας. Συγκεκριμένα εδώ στο νομό Αρκαδίας, ο γραμματέας του συλλόγου μας έφυγε για την Αμερική για ένα προημεροκάματο μετά τις καταστροφές που γίνηκαν το καλοκαίρι εδώ στο κλίμα της Μαντινίας. Φαντάζεστε ότι πέρα από αυτές τις πολιτικές μας εμπειρίζουν, υπάρχει και σήμερα η μεγάλη καταστροφή που έχει γίνει από το δάκρυο στις ελιές, που μας οδηγεί ένα λιθαράκι ακόμα για να τελειώνουμε και να φύγουμε μια ώρα νωρίτερα από τα χωράφια και από τα κοπατήρια. Εμείς ζητάμε αποζημίωση στο 100%, κρατικό φορέα που θα κάνει την δακοκτονία και να μην πληρώσουν φέτος η παραγωγή τα λεφτά που είναι για την δακοκτονία. Και να επιστραφούν αυτά που έχουν πληρώσει. Κύριε Κολοβή, για να καταλάβουμε και εμείς που δεν έχουμε σχέση με τις ελιές και ο κόσμος, αν γινόντουσαν οι ψεκασμοί για το δάκο, τι θα άλλαζε στην παραγωγή, γιατί γενικότερα ακούγεται και λένε αυτοί που θεωρούν ότι δεν φέρουν ευθύνη για αυτή την κατάσταση, πως γενικότερα υπήρχε ακαρπία και υπήρχε πρόβλημα με την ελαιοπαραγωγή τη φετινή χρονιά? Αυτό το ζήτημα της ακαρπίας υπάρχει. Αλλά εμείς τι λέμε, ότι υπάρχει παραγωγή σήμερα που τη χάνει. Παραγωγή δηλαδή που πάει στα 3, στα 4 όξια, οξύτητα το λάδι μας. Αυτό εμείς διεκδικούμε σήμερα και να αποζημιωθεί στο 100%. Και κοιτάξτε, υπάρχει ένας παράγοντας, είναι και όλα τα φορολογικά και τα μέτρα σας είπα που οδηγούν στο ξεκλείδισμα, το φορολογικό. Γιατί βρεθήκαν και γίνηκαν άγονοι οι διαγωνισμοί στο Δήμο Βόρειας Κοινωρίας ή στη Λακωνία και σε άλλες περιοχές? Γιατί γίνηκαν άγονοι? Γιατί ένας αγρότης με το τρακτέρ του, αν πάει να ρετήσει, χρησιμοποιείται στο τάκο, θα θεωρηθεί επιδευματία. Θα φάει το χαράτσι τα 600-700 ευρώ που μπορεί να πληρώσει σαν φόρο εισοδήματο. Γι' αυτό δεν υπήρχε προθυμία για να γίνει δακοκτονία. Ας πει και ο συνάδελφος. Για το ίδιο θέμα, για το θέμα της δακοκτονίας. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο φανερώθηκε φέτος. Το θέμα της έλλειψης δακοκτονίας. Απλώς τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν σε τόση μεγάλη έβρεση το πρόβλημα. Άρα δεν υπήρχε τόσο πρόβλημα. Φέτος. Κοιτάξτε να δείτε. Από όλη τη Λακωνία, παραδείγματος χάρη, να σας φέρω και σε άλλους νομούς, αλλά κυρίως για τη Λακωνία που είμαι και πρόεδρος του Μητροπολιτικού Συλλόγου εκεί. Από τα 200 χωριά που είναι, τα 36. Έγινε ψεκασμός. Και εδώ η ευθύνη δεν παρέχεται μόνο στην περιφέρεια. Είναι και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εδώ στην περιφέρεια, την προηγούμενη, πριν από
20 μέρες περίπου, δεν θυμάμαι πώς ήταν, που είχαμε πάει στην Οικονομική Επιτροπή. 24 του μήνα, που ήμασταν στην Οικονομική Επιτροπή. Πήγαμε εκεί, γιατί εκείνοι είναι που υπογράψανε το πώς θα γίνει η δακοκτονία και θα αναδιανεμηθούν τα λεφτά ανά τα χρόνια. Αλλά εδώ πέρα πρέπει να βάλουμε ξεκάθαρα ότι με αυτό το τεχνολογικό και επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει η Ελλάδα, με τις ελλείψεις που υπάρχουν στη Διευθύνση Γεωργίας, με όλες τις ελλείψεις που υπάρχουν σε εφόδια για την αγροτική παραγωγή, στον 21ο αιώνα έχουμε αυτά τα φαινόμενα τα οποία καταστρέφουν την παραγωγή. Και ποιος μας λέει εμάς ότι του χρόνου θα είναι καλύτερα τα πράγματα? Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τον καιρό. Το έχουμε ξαναπεί. Τα μαγαζιά, οι επιχειρήσεις μας είναι ξεσκέπαστες. Εμείς έχουμε να κάνουμε με θεομηνίες, όπως είπατε και πριν, και με τις καταστροφές που είχαμε και στα προηγούμενα χρόνια στους νομούς μας. Έχουμε να κάνουμε με αρρώστιες οι οποίες δεν μπορείς να τις αντιμετωπίσεις ή να τις προβάλλεις. Και έρχεται σήμερα η περιφέρεια. Και αν δεν είχαμε πιέσει σαν Ομοσπονδία, δεν είχαμε πιέσει σαν Ομοσπονδία στις 24 του μήνα, δεν θα συζητάγαμε σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο το πρόβλημα που υπάρχει. Το μόνο που θα συζητούσαμε είναι ότι το λάδι πήγε 4,5 ευρώ την ίδια ώρα που δεν βγάζουν λάδι οι αγρότες. Ποιοι παίρνουν τα 4,5 ευρώ? Για να τα δούμε ξεκάθαρα. Και μιλάμε για 20 και 30 τόνους έχουν πουληθεί στη Λαγωνία. Άμα τα διαιρέσουμε αυτούς τους 20 τόνους με τα λεφτά που λέμε, πόσοι παραγωγοί πήραν και τι πήραν? Άρα εδώ πέρα είναι ξεκάθαρα και η στάση ότι έχει βάλει πλάτη η περιφέρεια σε αυτή την πολιτική που ασκούν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η σημερινή κυβέρνηση και με τις αφορμαστικούς νόμους που ασκεί η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θέλουμε εξ ολοκλήρου το ζήτημα της δακοκτονίας να είναι υπεύθυνη το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για να μην λέμε και πολλά, αποζημίωση στο 100% της καταστροφής των αγροτών που έχουν υποστεί και να δοθούν τώρα λεφτά ενίσχυση για να μπορούν να ξανακαλλιεργήσουν τα χωράφια τους για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, και όσοι έχουν πληρώσει μέχρι στιγμής το 2% στην Καλαμών που παρακρατείται για τη δακοκτονία και το 0,3% στο λάδι, να τους επιστραφεί άμεσα τώρα τα λεφτά πίσω στους αγρότες αυτούς. Γιατί και στις περιοχές που γίνανε η δακοκτονία έγινε λοιπές. Και άμα δείτε και τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινής αγροτικής πολιτικής σχετικά με τη δακοκτονία, δεν μιλάει εξ ολοκλήρου εφαρμογή του προγράμματος. Μιλάει ότι θα κάνουμε ψεκασμούς στον αέρα για να λέμε ότι κάτι κάναμε. Εμείς αυτά δεν τα δεχόμαστε. Και γι' αυτό η Ομοσπονδία βρίσκεται σήμερα εδώ και θα βρίσκεται καθημερινά στο δρόμο για τις ανάγκες και για να μην εξαθλειωθεί και για να μην καταστραφεί περαιτέρω ο μικρομεσαίος αγρότης και η μικρομεσαία κτηνοτροφία. Συμφωνώ και με τους συναδέλφους αγρότες που μιλήσαμε πριν. Επικραματικά να πω δύο πράγματα. Φάνηκε και από τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα και από τις εκθέσεις του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη ότι έχει ευθύνες και η περιφέρεια Πελοποννήσου. Κωδικοποιώντας αυτό που βγήκε, που το γνωρίζαμε εμείς οι αγρότες από το Φλεβάρι, θα πω και παρακάτω, φάνηκε και από τα στοιχεία ότι περίπου το 1/3 πληθυσμιακά αλλά και σε ελαιόλαδρα ψεκάστηκαν δολωματικοί ψεκασμοί. Ο δάκος χρόνια τώρα, για να μπορεί να καταπολεμηθεί, χρειάζεται ένα στρατηγικό σχέδιο ολοκληρωμένο από την αρχή, από τις αρχές του καλοκαιριού. Μόνο έτσι μπορεί να καταπολεμηθεί. Θα το πούνε και οι οπόνοι, κάποιοι το είπαν και πριν, θα το πούνε και μετά. Χωρίς να σημαίνει ότι όποιες περιοχές δεν έχουν ελιές, δεν πρέπει να γίνει και η δακοκτονία. Εμείς οι αγρότες, λόγω του ήπιου χειμώνα, ξέραμε ότι θα έχουμε εξάσεις και σε μεγάλο πληθυσμό εντόμων και σε μύκητες και σε όσκες και σε βακτήρια. Το αντιμετωπίσαμε και σε άλλες καλλιεργίες. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο εμείς δεν βάζουμε το ζήτημα της ακαρπίας. Αυτό το παλεύουμε και οι Αγροτικοί Σύλλογοι και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Περιφέρειας Πελοποννήσου μέχρι τα προγράμματα του ΕΡΓΑ να μπορεί να αποζημιώσει, γιατί είχαμε και αυτό το πρόβλημα. Εδώ ζητάμε τις ευθύνες, ποιος έχει τις ευθύνες όσον αφορά τη δακοκτονία. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι έχει περιφέρεια. Υποθήκανε ότι δεν γίνανε ψεκασμοί, αργήσανε ψεκασμοί. Ένα. Δύο. Υπάρχουν καταγραφές ότι δεν υπήρχαν μάρτυρες σε μερικές περιοχές. Τρία. Πολλοί δήμοι
ζητήσαμε τα στοιχεία από τις διευθύνσεις αγροτικής διεύθυνσης, δεν τα πήραμε. Είναι καλό να τα πάρουμε και σήμερα. Να δούμε και ποιοι ρήμοι, γιατί έχουν ευθύνη ποιοι πήραν τις αποφάσεις στις περιοχές από την Κακοκτονία. Άρα, σε όλα τα βάρη που έχει σήμερα την προμεσαία αγροτιά, το φορολογικό, τον διπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΚΑΠ που μας ξεκλειδίζει, φάνηκε από κάποιους, είπε και τα στοιχεία, 4,5% αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 17 εδώ, πάνε για τη σύγκληση. Έχουμε και το ζήτημα της Κακοκτονίας. Εμείς ζητάμε αυτά τα τρία ζητήματα να παραθεί ομόφωνη απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και γιατί όχι, επειδή έχει και ευθύνες η Περιφέρεια, να μην χρηματοδοτήσει ένα μέρος της αποζημίωσης η Περιφέρεια με ένα κονδύλιο. Αντίστοιχα θα το ζητήσουν και τους Δήμους. Πέρα δε των ΕΡΓΑ που πρέπει να μας αποζημιώσει στο 100% της παραγωγής, ζητάμε 2-3 εκατομμύρια να δώσει την ενίσχυση στους μικρούς παραγωγούς στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Και να μας πούνε και συγκρίνουν και ποιοι Δήμοι ή ποιοι τοπικές κοινότητες πήραν την απόφαση να μην γίνει δεκοκτονία. Και βάζουν μια αποζημίωση, θα δούμε και πώς θα πάει. Είναι εγκληματικές ευθύνες, έχει ευθύνη και η περιφέρεια στο εξής πράγμα. Γι' αυτό λέμε δημόσιο 100% να είναι κρατικός φορέας. Η περιφέρεια είναι αυτή που ζήτησε όλα αυτά τα χρόνια να πάρει την αγροκτονία. Και σήμερα βάζει το ζήτημα ότι δεν έχουμε υπαρκτική υποχρηματοδότηση. Μα πώς δεχτήκατε να πάρει την αγροκτονία αφού ξέρατε ότι η χρηματοδότηση ήταν ότι υπήρχε υποχρηματοδότηση. Άρα αφού συνεννήσατε στο ζήτημα της αγροκτονίας θα αναλάβετε και τις ευθύνες σας. Γι' αυτό ζητάμε πέρα από τα τρία ζητήματα και μια έκτατη ενίσχυση από ένα κονδύλιο της περιφέρειας στους ελαιοπαραγωγούς της περιφέρειας μας. Αγαπητοί συμπολίτες, εάν συνεχίσετε έτσι, θα διακόψω τη συνεδρίαση. Το έχω υποσχεθεί, δεν διέκοψε κανένας τους ομιλητές, τους εκπροσώπους σας. Δεν θα διακόψετε, η περιφερειακή σύμβουλη, πόσο μάλλον ο περιφερειάρχης, έχει το δικαίωμα να τοποθετηθεί. Ακούστε να σας πω κάτι. Μέχρι στιγμής, ήρθατε και ακούστηκαν και οι απόψεις σας. Δεν ήρθατε άδικα. Θα κάνετε υπομονή, θα ακούσετε και τους συναδέλφους όλους, χωρίς να παρεμβαίνετε. Το ποιο είναι το θέμα, ποια είναι εκτός θέματος κάποιος, είναι δουλειά του Προέδρου και όχι δική σας. Είσαι παρακαλώ, είσαστε φιλοξενούμενοι και θα πρέπει να σεβαστείτε τη διαδικασία. Εάν θέλετε, με τη συμπεριφορά να διακόπτουμε κάθε λίγο και λιγάκι, είναι άλλο θέμα. Γιατί είναι πολύ εύκολο να θέλει κανένας να τονίσει την παρουσία του μέσα σε ένα μεγάλο ψέμα, σε μια ακριβώς ανυπόστατη πραγματικότητα, την οποία επειδή πολιτικά θέλει ή νομίζουμε ότι μας βολεύει, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να την προβάλλουμε. Και τι αναφέρομαι στον επικεφαλής της παράταξης, ο οποίος συνέχισε να στείλει μια υπόθεση ενός αφηγήματος το οποίο στηρίζεται στο ψέμα και στηρίζεται σε μια άλλη εντελώς πραγματικότητα. Θέλω να πω ότι η κόσμος είναι τελείως διαφορετική. Άλλος είναι ο κόσμος ο δικός σας, κύριε Κόντικα, άλλος είναι ο κόσμος ο δικός μας. Ο κόσμος ο δικός σας είναι ανύπαρκτος. Ο κόσμος ο δικός σας είναι ένα ψέμα, ένας λαϊκισμός απέναντι στους πολίτες. Τους κοροϊδεύετε και δημιουργείτε απολύτως ένα ψέμα για να δικαιολογήσετε την υπόστασή σας. Σε έναν μεθοδευμένο λόγο, δημιουργώντας το ψέμα κυρίως στην αντίληψη ότι μπορεί να πείθετε τους πολίτες
για να μπορέσετε να καταχραστείτε την κοινωνική και οικονομική αδυναμία στην οποία έχουν περιέλθει πάρα πολλά κοινωνικά στρώματα.